να πάμε στο καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι και καλό φίλο της εκπομπής, ο οποίος για πολλά χρόνια υπήρξε παρακαλώ πολύ και δημοσιογράφος στη Λιμπερασιόν, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα και Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πρέπει καταρχάς να αφορά τους Ευρωπαίους και δι' τους Έλληνες το τι συμβαίνει στη Γαλλία, ή είναι μία ακόμη εκλογική διαδικασία? Όχι, όχι, δεν είναι απλά μία εκλογική διαδικασία. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι σοβαρά. Υπήρξαν σοβαρά ήδη από τις προεδρικές όταν τα είχαμε πει μαζί. Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι αυτή τη φορά θα είναι τα πράγματα απλά όπως συνήθως συμβαίνει. Δηλαδή, τι συνήθως συμβαίνει? Βάζουμε στην άκρη την λεγόμενη άκρα δεξιά, σε εισαγωγικά πάντα, την κυρία Λεπέν, και την βομβαρδίζουμε και συγκεντρώνουμε όλοι μαζί ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Αυτό το πράγμα είναι ένας μηχανισμός ο οποίος λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια, την τελευταία 20 ετία, σχεδόν 30 ετία. Όμως αυτή τη φορά στις προεδρικές, οι ψηφοφόροι που ψήφισαν Λεπέν έδωσαν ένα άλλο χρώμα, έδωσαν ένα πολύ σταθερό κοινωνικό μπλοκ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα υπήρξε μια αντίδραση, διότι ναι μεν η Λεπέν έφτασε πολύ κοντά στο Μακρόν, αλλά για τους λόγους ψυχολογικούς που χρησιμοποίησε ο Μακρόν, ένα πολιτικό εκβιασμό, δηλαδή αν βγει η Λεπέν θα έχω σε Γαλλία προβλήματα στην Ευρώπη, ο κόσμος επηρεάστηκε κάπως, όχι με τη λεγόμενη ακροδεξιά πλευρά, αλλά με τα ευρωπαϊκά προβλήματα, και ψήφισε Μακρόν. Όμως ο αντιμακρονισμός βράζει. Βράζει για την όλη συμπεριφορά του Μακρόν. Πρώτα απ' όλα για τη στάση του αφιψηλού σε όλα τα θέματα. Δεύτερον, για την έλλειψη πολιτικού debate. Δεν έδωσε ούτε μία πολιτική μάχη, ούτε στις προεδρικές, ούτε τώρα. Κρύφτηκε πίσω από το Ουκρανικό και από τη θέση του σαν πρόεδρος και δεν έδωσε ούτε ένα debate. Δεν βγήκε ούτε μία φορά. Στη γαλλική παράδοση αυτό είναι ασυγχώρητο από οποιαδήποτε πλευρά και να προέρχεται. Διότι για να βγεις πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να δώσεις τη μάχη σου στην πολιτική καθημερινότητα. Και δεν το έκανε. Την πρώτη φορά ξεπέρασε λόγω του Ουκρανικού και του ζητήματος της Λεπέν Ευρώπης που σας είπα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για να τιμωρηθεί. Και τον τιμώρησαν. Αλλά αυτό πρέπει να το δώσουμε σημασία. Τον τιμώρησαν όμως, ο ίδιος είχε πάρει το μήνυμα. Αποδεικνύει ότι είναι έξυπνος ή τουλάχιστον τακτικά πονηρός πολιτικός. Τι έκανε? Έκανε μία άτυπη συμφωνία με το Μελανσόν, έτσι ώστε στις εκλογές όπου θεωρείται τώρα στις βουλευτικές, όπου θεωρείται ότι οι υποψήφοι του δεν έχουν καμία επιλογή, να στηρίξουν το Μελανσόν, και ο Μελανσόν, ο οποίος το στήριξε στις προεδρικές, να μπορέσει να έχει παρουσία ισχυρότατη μέσα στο κοινοβούλιο. Το πέτυχαν αυτό στην πρώτη φάση. Όμως αυτό που δεν τους βγαίνει ακόμη είναι η διάλυση της Λεπέν, την οποία επιχείρησαν και μέσω του Ζεμούρ. Γιατί η Λεπέν δεν είναι ένα πρόσωπο. Έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό μπλοκ, το οποίο στηρίζει σε κάποιες συγκεκριμένες, αν θέλετε, απόψεις περί έθνους, περί πατρίδας, περισσότερο, πιο σωστά θα έλεγα, περί γαλλικής κυριαρχίας. Δηλαδή οι Γάλλοι να είναι κυρίαρχοι στη χώρα τους. Έχει αντιλήψει λίγο όπως ο παλιός Ντεγκόλ, όσο και αν εκπλήσει αυτό που λέω, πάει προς τα εκεί το κόμμα της Λεπέν πλέον, εδώ και αρκετό καιρό. Και έβγαλαν πολύ δυνατή αντιπροσώπευση. Έχουν σχεδόν αντιπροσώπους σε όλη τη Γαλλία πλέον. Αν όλα τα πράγματα εξελιχθούν όπως πάνε, βγάζουν μεταξύ 40 και 60 έδρες, άρα αποτελούν τον τρίτο μεγάλο μπλοκ σε αριθμό βουλευτών. Η Λεπέν έχει άποψη, διότι θα βγει στη Βουλή πια σαν εκπρόσωπος, ενώ ο Μελανσόν δεν κατέβηκε υποψήφιος. Άρα θα έχουμε μια αριστερά, η οποία, προσοχή κύριε Σαχίνη και οι ακροατές μας, δεν πήρε ότι μια ψήφο παραπάνω. Αυτοί οι πανηγυρισμοί που ακούτε είναι γιατί κατάφερε και τους ένωσε. Αλλά οι αριθμοί ψήφων της αριστεράς είναι οι ίδιοι που έβγαιναν στις προεδρικές. Μισό λεπτό. Καταρχάς, η εφημερίδα στην οποία αρθρογραφούσατε χρόνια, η Λιμπερασιόν, ναι, βγαίνει με ένα πρωτασέλιδο που ταχώνει στον Μακρόν για τη στάση του έναντι των υποψηφίων του Μελανσόν. Του λέει δηλαδή ότι εσύ αληθορίζεις και τα αφήνεις φλού να πάνε ψήφοι και προς το κόμμα της Λεπέν. Όπου δεν είσαι εσύ με τους δικούς υποψηφίους στο δεύτερο γύρο και αντίπαλοι είναι της Λεπέν και του Μελανσόν, εσύ δεν λες τι θα κάνεις. Ενώ ο Μελανσόν είπε. Αυτό είναι λάθος, και αυτό είναι όχι μόνο λάθος, αλλά είναι και, πρέπει να είναι και πονηράδα της Λιμπερασιόν, το λέω ευθέως, διότι χτες, συγκεκριμένα χτες, λίγο πριν φύγει για τη Ρουμανία, το μεσημέρι, από το αεροδρόμιο, κάτι το πρωτοφανές βέβαια,
κάνει πολιτικό αγώνα από το αεροδρόμιο. Ο πρόεδρος Μακρόν είπε, δεν πάει ούτε μία ψήφος στο Εθνικό Κόμμα, στο κόμμα του ΕΠΕΝ. Ωραία. Ούτε ένα, μία ψήφο, δύο. Ούτε έναν υποψήφιο. Δύο. Οι υποψήφιοι του όμως και επικεφαλής του επικοινωνιακού του επιτελείου χαρακτηρίζουν ακροαριστερό το Μελανσόν. Σωστό ή λάθος? Ναι, μια μεγάλη ομάδα, ναι. Μα έτσι είναι. Είναι ακροαριστερός ο Μελανσόν? Ναι. Μάλιστα. Ριζοσπαστική αριστερά είναι. Οι θέσεις που έχει, προσέξτε. Αφήστε τώρα το όνομα. Ρωτώ εγώ αν είναι ακροαριστερός. Ναι. Είναι ακρότατος και θα σας πω γιατί. Το πιο συγκεκριμένο στο οποίο μπορεί να κατηγορηθεί ο Μελανσόν δεν είναι για άλλα πράγματα. Είναι ότι έχει ένα, μέσα στο συνασπισμό που έχει, έχει ένα κόμμα ισλαμοφασιστικό, το οποίο έχει αντισημίτικες θέσεις, ξεκάθαρες. Υποστηρίζουν τις θέσεις του Κόρμπιν, του Κόρμπιν του Βρετανού, τον οποίο είχαν καλέσει κιόλας. Ο οποίος Κόρμπιν, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτός ο οποίος αναθεωρεί το ολοκαύτωμα και όλα αυτά τα πράγματα. Επίσημες θέσεις, είναι αναθεωρητής. Τον είχαν καλέσει και τον είχαν υποστηρίξει αυτή η πλευρά που συμμετέχει μέσα. Κάποιοι από αυτούς ήταν στη Βουλή. Δηλαδή θα έχουμε αυτούς οι οποίοι φωνάζουν Αλλάχ Ακμπάρ και έχουν αυτές τις αναθεωρητικές θέσεις με τον ξεκάθαρο αντισημιτισμό, θα τους έχουμε στη Βουλή, επειδή ο κύριος Μελανσόν θέλει να κάνει μπλόκο στο μαύρο πρόβατο που είναι η Λεπέν. Η Λεπέν, όποτε άκουσε κάποιον που να κάνει αντισημίτικες δηλώσεις, διαγράφει από το κόμμα εφόρου ζωής και έρθει σε ρήξη με τον πατέρα της. Συγγνώμη, θέλω να πω την αλήθεια. Όχι ότι είμαι με τη Λεπέν, μην παραξηγηθώ, αλλά να λένε την αλήθεια. Εδώ λοιπόν μας έχει μπερδέψει ο κύριος Μελανσόν. Άρα κάτι δεν μας λένε καλά οι γαλλικές εφημερίδες, κύριε Δαβέτα, στις δικές τους αναλύσεις. Γιατί διαβάζω εδώ. Αν διαβάσετε Φιγκαρό, θα δείτε ότι είναι όλη η αλήθεια και στη Le Monde. Εγώ διαβάζω την ανάλυση που γίνεται από την Opinion Way, ναι, στη Λεκός. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα ότι από την ποιοτική ανάλυση προκύπτει, πρώτον, περισσότεροι ένα στους δύο Γάλλους δεν ψήφισαν την περασμένη Κυριακή. Πρώτο κόμμα η αποχή. Σωστό, 53%. Ναι. Πρωτοφανές. Για αυτούς, πρώτη φορά μετά το 1958. Μάλιστα. Άλλωστε, γι' αυτό μόνο 5 υποψήφοι εξελέγησαν στον πρώτο γύρο. Όμως, λέει, αποπληθωρίζοντας την ψήφο, η πιο συνεκτική ψήφος είναι των δυνάμεων Μελανσόν. Σωστό. Όχι των δυνάμεων Μακρόν. Ναι, αλλά σωστό. Γιατί όμως? Γιατί κατάφερε, η επιτυχία του Μελανσόν δεν αύξησε τους ψήφους. Κατάφερε να φέρει όλα τα κόμματα της αριστεράς, σε εισαγωγικά όλα αυτά τα οποία είναι, μέχρι και το ΚΚΚ, τα οποία απειλούνται με διάλυση, τους έφερε μαζί, τους ένωσε και λέει: πάμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτό. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι όμως αυτής της συμμαχίας? Η συμμαχία αυτή να είναι δεκανίκη των απόψεων του Μακρόν. Ποιες είναι οι απόψεις του Μακρόν που απειλούν τη Γαλλία αυτή τη στιγμή? Τολμάω και το λέω ευθέως, γιατί θέλω να μιλάω μαζί σας, μιλάμε ανοιχτά πάνω. Mm-hmm. Είναι ότι θέλει να επιτύχει αυτή τη διεύρυνση ή αλλιώς διάλυση, όπως λένε κάποιοι, της γαλλικής κοινωνίας, με αυτό το οποίο ονομάζουμε πολιτική της inclusion. Τι σημαίνει πολιτική της inclusion? Είναι η νέα ορολογία, να ενσωματωθούν οι πάντες μέσα, όλοι να μπουν στη Γαλλία. Νόμιμοι, παράνομοι, οι πάντες, όλοι θα μπουν πια στη Γαλλία. Αυτή είναι η πολιτική. Πείτε... στην δεύτερη πενταετία. Ποιος μόνο εδώ στηρίξει αυτή την πολιτική? Μόνο ο Μελανσόν, ο οποίος έχει τις ίδιες θέσεις. Άρα λέτε ότι φτιάχνετε ένα τέτοιο μπλοκ στη Γαλλία? Ναι, αυτό πάει να γίνει τώρα. Για να χτυπηθεί η Λεπέν. Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει ο Μακρόν ακριβώς πριν φύγει για τη Ρουμανία και λέει: ψηφίστε οτιδήποτε άλλο, αλλά ούτε μία ψήφος στο τέτοιο, διότι εδώ συγκρούνται δύο μεγάλες απόψεις. Οι απόψεις της εθνικής κυριαρχίας και οι απόψεις της, ας το πούμε, διεθνιστικής κυριαρχίας. Να το πω έτσι απλοϊκά. Παρ' όλα αυτά, ο Μπρούνο Ζεναμπάρτ, αν το λέω καλά, αντιπρόεδρος της εταιρείας αναλύσεων δημοσκοπήσεων Opinion Way, ναι, λέει ότι κατά τη γνώμη του σε αυτές τις εκλογές δεν έπαιξε αυτό όσο η οικονομία. Και στην οικονομία την πιο σκληρή κριτική, διαβάζω εδώ, την ασκεί στο Μακρόν και στη διακυβέρνηση πλευρά Μελανσόν. Η συγκατοίκηση από εδώ και στο εξής για τα επόμενα 5 χρόνια, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου, αποδεικνύει ότι θα είναι μια δύσκολη θητεία για το Μακρόν, με δεδομένο τη ριζοσπαστική ατζέντα Μελανσόν πάνω στα οικονομικά, ιδίως στο χώρο των εργαζομένων. Ωραία. Είναι εδώ έχουμε έτσι το δεύτερο σκέλος. Το πρώτο σκέλος είναι αυτό που σας είπα. Είναι έτσι αυτό? Είναι και δεν είναι. Έχει βάση αυτό το πράγμα. Ισχύει ότι οι προτάσεις του Μελανσόν είναι εκτός γαλλικής, εκτός, ας το πούμε, σημερινής οικονομικής πραγματικότητας. Μιλάει για αύξηση του ΣΜΙΚ, δηλαδή του βασικού μισθού. Μιλάει για τέτοια πράγματα τα οποία όλοι τα θέλουν, αλλά τα οποία πάνε κόντρα στο πρόγραμμα Μακρόν, αυτό το φιλελεύθερο πρόγραμμα Μακρόν. Άρα εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά το θέμα της καθημερινότητας της οικονομίας, ναι,
το ανακοίνησε πρώτη η κυρία Λεπέν, η οποία έβαλε στην ατζέντα της αυτό που ονομάζουμε Assad de pouvoir, δηλαδή αγοραστική δύναμη, η οποία έκανε τα πρώτα μέτρα. Ακολούθησε ο Μελανσόν, υπήρξε μια συμφωνία στην πράξη μεταξύ Μελανσόν και Λεπέν, γι' αυτό και πολλοί μελανσονίστες, κυρίως νέοι, ψήφισαν στις προεδρικές στο δεύτερο γύρο Λεπέν. Είναι τα ποσοστά εδώ πέρα που έχουμε. Ψήφισαν Λεπέν, ένα μεγάλο ποσοστό, 30-35%. Τα είχαμε πει και μαζί. Ψήφισαν Λεπέν. Τώρα τι πάνε να κάνουν, πάνε να πάρουν αυτό το ποσοστό από τη Λεπέν πίσω, να το στηρίξουν, να στηρίξουν τον Μακρόν, αφού είδαν ότι η επιχείρηση Ζεμούρ δεν πέτυχε να διαλύσει τη Λεπέν και διαλύθηκε ο Ζεμούρ. Άρα, πού οδηγείται η Γαλλία, κατά τη γνώμη σας? Η Γαλλία οδηγείται σε ένα περίεργο παιχνίδι. Απ' τη μία έχουμε μια κοινή βάση σε θέματα καθημερινότητας μεταξύ Λεπέν και Μελανσόν, και απ' την άλλη έχουμε μια κοινή βάση σε θέματα διεθνούς διεύρυνσης και μεταναστευτικού ανάμεσα στον Μακρόν και στον Μελανσόν. Που σημαίνει ότι στο κοινοβούλιο τα πράγματα θα είναι νόμος, από νόμο σε νόμο. Δεν θα είναι μια γενικότερη πολιτική. Ο Μακρόν θα πηγαίνει όπου ακριβώς τον συμφέρει για να ψηφίζει, να ψηφίζει τον εκάστοτε νόμο που θέλει να περάσει. Που σημαίνει ότι εδώ πέρα θα έχουμε μια οπορτουνίστικη, κάτι που δεν μας εκπλήσει, 100% πολιτική του Μακρόν στην εσωτερική πολιτική, όχι στην εξωτερική, γιατί στην εξωτερική πολιτική τα πάει πολύ καλά. Δηλαδή την εσωτερική πολιτική, οπορτουνίστικη πολιτική, όπου σύμφωνα με το που θα έχει να βρει τις δυνάμεις, θα μπορεί να πάρει και να αντλήσει από αυτές τις δυνάμεις για να προχωρήσει. Αλλά το μεγάλο ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι το 70% των νέων δεν ψήφισαν. 53% συνολικά, περίπου, 52,5. Αλλά 70% των νέων δεν ψήφισαν. Άρα τι μένει αυτή τη δεύτερη Κυριακή? Να επιχειρήσουν να φέρουν τους νέους όλοι πίσω. Η Λεπέν να φέρει τους νέους τους δικούς της, ο Μακρόν να φέρει τους νέους του Μελανσόν μαζί του, γιατί αυτούς θέλει να πάρει πίσω ο Μελανσόν, και επίσης αυτούς που έχασαν και οι δύο, και ο Μελανσόν και ο Μακρόν, είναι τα λεγόμενα εργατικά, εργατικές κοινωνίες, όπου αυτοί, όπως ψήφισαν και στις προεδρικές, έτσι και τώρα ψήφισαν Λεπέν, όπως και ένα 30% από αυτούς που ονομάζουμε διευθύνοντα στελέχη επιχειρήσεων, παρακαλώ. Ένα 30% ψήφισε τη Λεπέν. Αποκλείεται το ενδεχόμενο, με βάση το ποιοι ψήφισαν στον πρώτο γύρο και ποιοι θα ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο, η παράταξη Μελανσόν να υπερκεράσει την παράταξη Μακρόν? Το λέω με την έννοια ότι... Όχι, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Όχι, δεν αποκλείεται, γιατί η παράταξη Μακρόν στηρίζεται με τα δεκανίκια κυριολεκτικά του φόβου και της ψυχολογίας του φόβου. Δεν έχει. Προσέξτε, θέλουμε να καταλάβουμε εδώ πέρα οι συμπατριώτες μας, οι οποίοι βλέπουν τον Μακρόν σαν εικόνα, σαν πρόεδρο, ο οποίος στην εξωτερική πολιτική τα πάει μια χαρά. Και είναι και μάλιστα στηρίζει πάρα πολύ την Ελλάδα, ουδεμία αντίρρηση. Μαζί του είμαστε και είμαι πρώτος. Αλλά στην εσωτερική πολιτική το κόμμα του δεν έχει αρχές. Το μόνο αρχές που έχει είναι η παγκοσμιοποίηση. Και η ελεύθερη οικονομία. Ένας φιλελεύθερος είναι ο οποίος στην πράξη προσπαθεί να δώσει δυνατότητες στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν κτλ. Οκ, συμφωνούμε σε αυτή την οικονομία, δεν είμαστε διαφορετικοί. Αλλά όταν είσαι όμως 100% με το AWOC, την πολιτική AWOC, δεν μιλάω για τα κοινωνικά ζητήματα, δηλαδή ισότητας γυναικών κτλ. Αλλά μιλάω για την πολιτική AWOC. Ξέρετε, αυτή η νέα πολιτική του πολιτικά ορθών, η οποία ό,τι αποφασίσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Αμερική, τις ακολουθούν με κλειστά τα μάτια και πολύ υπάκουα οι Ευρωπαίοι και δύο οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι του Μακρόν. Όταν έχεις αυτό το πράγμα, τότε έρχεσαι σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αρχές της Γαλλίας, την παραδοσιακή πολιτική του τρίτου δρόμου. Οι Γάλλοι έχουν τον τρίτο δρόμο. Αυτό εφεύρει ο Ντεγκόλ. Και οι Γάλλοι κατά βάθος παραμένουν κολλητές. Πάει να αλλάξει τώρα μέσα από τους μετανάστες. Την παρουσία, την ψηφοφορία των μεταναστών, πάει να αλλάξει τον τρίτο δρόμο ο Μακρόν. Ρωτούν εδώ κοινό ερώτημα και με αυτό κλείνουμε. Ένα, αυτή η εκλογική επιτυχία με τον ένα τον άλλο τρόπο της λεγόμενης ενωμένης αριστεράς, όπως την περιγράφετε εσείς κύριε Δαβέτα, λέει, από τους σοσιαλιστές μέχρι τους ακροαριστερούς, ναι, μπορεί να σημαίνει κάτι συνολικά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και επίσης ο φίλος ο Κούλης, καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη. Με βάση την πολύχρονη εμπειρία σας, κύριε Δαβέτα, πιστεύετε ότι αυτά που συμβαίνουν στη γαλλική πολιτική σκηνή μπορεί να παρασύρουν και την ελληνική πολιτική σκηνή, ή η μέρος αυτής να ακολουθήσει παρόμοιες τακτικές? Ναι, αυτό ισχύει, το τελευταίο που άκουσα. Ισχύει με την έννοια ότι μια ισχυρή παρουσία στη Βουλή μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση ενότητας, κάτι το οποίο ζητάει πολύ ο κόσμος. Αυτό που έγινε στην αριστερά δεν το έκανε γιατί το είπε ο Μελανσόν. Το ήθελε η βάση της αριστεράς. Ήθελε την ενότητα όλων των κομμάτων.
γύρω από ένα χαρισματικό πρόσωπο στα μίντια. Χαρισματικό στα μίντια των μελεζών. Αλλά επικίνδυνο κατά άλλους σε θέματα πολιτικής. Άρα λοιπόν τι έκανε τώρα αυτός. Ένωσε, κατάφερε όλα τα κόμματα της αριστεράς και πήρε επίσης και τους μετανάστες μαζί του. Εκεί είναι το μεγάλη επιτυχία. Όλοι οι μετανάστες ψήφισαν μελεζών. Όλοι, ακόμη και πιο, σας είπα, ακραίες ισλαμικές οργανώσεις ψήφισαν μελεζών. Αυτό είναι επιτυχία από τη μία. Απ' την άλλη όμως, δεν ξέρουμε τι θα φέρει στην εσωτερική γαλλική κοινωνία. Απειλείται, ξαναλέω, η ταυτότητα η γαλλική με την έννοια του τρίτου δρόμου. Άρα θα πρέπει πλέον, εάν επιτευχθεί δημιουργική επιτυχία ανάμεσα στο Μελανσόν, δηλαδή την Ενωμένη Αριστερά και τον Μακρόν, να αλλάξει εκ των πραγμάτων η γαλλική πολιτική και να γίνει ουρά της αμερικανικής πολιτικής. Δεν βλέπετε ακόμη και στο Ουκρανικό. Κρατάνε την πολιτική του Ντεγκόλ. Σου λέει ίσες αποστάσεις. Κατηγορούμε μεν τον Πούτιν, αλλά κρατάμε τον τρίτο δρόμο. Δηλαδή τη δυνατότητα να μπορούμε εμείς σαν Γάλλοι κυρίαρχοι να αποφασίσουμε για τα δικά μας. Εάν περάσει αυτή η αντίληψη, υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Άρα οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ανάμεσα στην γαλλική τους παράδοση, την κολλική παράδοση και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης, της λεγόμενης νέας πολιτικής, της inclusion που λέω, η οποία αυτή η πολιτική της ενσωμάτωσης των πάντων έρχεται να είναι καθαρή γραμμή από την Αμερική και βέβαια από τις μεγάλες κεφαλαιαγορές της Αμερικής, οι οποίοι θέλουν ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη. Δήμο Στένης Δαβέτας, θα ξαναπούμε την επαύριο των εκλογών. Ανανεώνουμε το ραντεβού, του δεύτερου γύρου δηλαδή, γιατί εκεί θα αποτιμήσουμε πιο καθαρά το τι συμβαίνει. Ναι, και θα δούμε αυτό το ψυχολογικό που έβαλε ο Μακρόν και ο Μελανσόν, ούτε μία ψήφο στη Λεπέν. Θα επιδράσει, θα φοβήσει, γιατί απέδειξαν μέχρι τώρα ότι δεν φόβησε. Και ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Λεπέν έχει μία σταθερότατη αύξηση, αύξησε κατά 7% στις προεδρικές και κατά 9,5% στις βουλευτικές. Πάντως, κύριε Δαβέτα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η πρώτη κόντρα είναι μεταξύ Μακρόν Μελανσόν για την πρωτιά. Από εκεί να ξεκινήσουμε και να δούμε μετά. Ναι, τι έτσι είναι. Έτσι είναι. Σας λέω, τυπικά. Το μαύρο πρόβατο από κάτω, άμα δείτε, αυτό από το οποίο λένε όλοι, το μαύρο πρόβατο παραμένει η Λεπέν, διότι κανείς δεν περίμενε να αντέξει αφού τους πέταξαν ένα ζυμούρ κτλ. Τα λέω από τώρα, σαν αντικειμενικός όσο μπορώ αναλυτής, γιατί ξέρετε ότι εγώ δεν έχω ιδεολογίες αυτή τη στιγμή, μιλάω αντικειμενικά. Για να δείτε την πραγματικότητα της γαλλικής κοινωνίας. Γιατί ο κόσμος εδώ ζει με ιδεολογίες στην Ελλάδα. Σωστά, έχετε δίκιο. Αλλά πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα μπορούμε να το ακτινογραφήσουμε ακόμη. Βεβαίως. Γιατί λοιπόν, αυτά που λέμε είναι εικασίες λίγο πριν, αναλύσεις λίγο πριν την τελική δείχνουν απόφαση. Δείχνουν κάτι όμως οι τάσεις και έχετε δίκιο. Οι τάσεις δείχνουν κάτι. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς και θα ξαναπούμε. Δευτέρα πρωί πια. Ευχαριστώ και εγώ και εσάς και τους ακροατές μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δαβέτα.